Φίλες μου και φίλοι μου, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Θα μιλάω λίγο πιο σιγά από ό,τι συνήθως, γιατί είμαι σε κοιμάτη μικρή. Συνήθως κοιμάμαι μαζί της το μεσημέρι, γιατί δεν την παλεύω να το πάρω σερί. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είχα περισσότερη ανάγκη να παίξω λίγο με καλλιτικά, να δοκιμάσω καινούρια πράγματα παρά να κοιμηθώ. Οπότε εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν έχω προϊόν για τα φρύδια, οπότε στο επόμενο κλικ εσείς θα δείτε έτοιμα τα φρύδια μου. Για να προχωρήσουμε στα προϊόντα τα οποία έχω καινούρια. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, θα χρησιμοποιήσω από Benefit το Brow Contour Pro, το οποίο είναι αυτό εδώ, σε συνδυασμό με την πομάδα της Makeup Academy στην απόχρωση Light Brown. Λοιπόν, κάνω τα φρύδια μου και επανέρχομαι. Επέστρεψα λοιπόν με τα φρύδια έτοιμα και σήμερα, αντί να ξεκινήσω από το πρόσωπο όπως κάνω συνήθως, θα ξεκινήσω, παιδιά, από τα μάτια, γιατί ήθελα να κάνω κάτι λίγο πιο υπερπαραγωγή. Έχω μπροστά μου μία παλέτα, την οποία την ήθελα τόσο πολύ καιρό που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Τη χαρά μου. Είναι ίσως και το μοναδικό προϊόν το οποίο δεν είναι στην κατηγορία των drugstore. Πρόκειται, παιδιά, για την Carnival XL Pro Palette από την εταιρεία Be Perfect. Είναι αυτή εδώ. Τη βρίσκεται στο Makeup Plant, στο οποίο, αν θέλετε να τη ρίξετε μια ματιά αυτή ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο site, μπορείτε να επωφεληθείτε τον κωδικό Jane Shore για 10% έκπτωση. Ο κωδικός δεν είναι affiliated, απλά μου έδωσαν αυτό το κωδικό. Σε περίπτωση που θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο τι περιέχει αυτό το site. Λοιπόν, η παλέτα, εάν δεν γνωρίζετε τι έχει μέσα, θα σας δείξω τώρα και ετοιμαστείτε να πάθετε ένα μήνυμα εγκεφαλικό. Έχει όλα αυτά εδώ πέρα τα χρωματάκια. Είναι μια παλέτα η οποία πιστεύω ότι μπορεί να σου καλύψει άπειρες ανάγκες, από πολύχρωμα μακιγιάζ μέχρι και πιο ουδέτερα, γιατί έχει μια πολύ καλή ποικιλία σε πιο nude χρώματα. Έχει πολλά νίων, έχει πολύ ωραία shimmers, όπως επίσης έχει και τρία προϊόντα τα οποία λειτουργούν σαν highlighting στο πρόσωπο. Έτσι όπως βλέπεις την παλέτα, κατευθείαν λογικά το μυαλό σου θα πάει ότι θα κάνω κάτι σε κοκκινοπές αποχρώσεις. Είμαι στο τσακ, αλλά όχι, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί σας έχω πρίξει με τις κοκκινοπές αποχρώσεις και είναι βασικά κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει πάρα πολύ σύντομα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα δεν θα κάνω κάτι σε κόκκινες αποχρώσεις, μάλλον θα κινηθώ στα πράσινα, που είναι λίγο παγίδα κιόλας στα πράσινα, γιατί έχω πράσινα μάτια και δεν ξέρω άμα θα μου κάνει τη δουλειά που θέλω. Χρησιμοποιώ για βάση το Technique 3x1 Canvas. Είναι ένα καινούριο προϊόν, το οποίο είναι σε μια τεράστια συσκευασία, σε μια πάνθινη τιμή. Το χρησιμοποίησα για να καλύψω λίγο τα σημεία στο φρύδι και τώρα θα επαναλάβω εδώ στο μάτι μου για να μπορέσω να περάσω στις σκιές. Η πρώτη μου εντυπώση είναι ότι είναι αρκετά καλλιπτικό, όμως δεν είναι καθόλου βαρύ σαν προϊόν και είναι και ένας καλός τρόπος τώρα να τεστάρω κατά πόσο θα καθίσει ωραία στα μάτια μου. Καλώς ήρθατε στο Άβολο Κοντινό. Θα ξεκινήσω, παιδιά, με ένα μεταβατικό χρώμα και θα περάσω στην απόχρωση Fade, η οποία είναι αυτή εδώ στην παλέτα. Με ένα blending πινέλο θα ξεκινήσω λίγο σε αυτό το σημείο. Θέλω πάρα πολύ λίγο, δεν θα κάνω πολύ ώρα με το συγκεκριμένο, ίσα να περάσω και να πάρω τυχόν λιπαρότητα που μου έχει αφήσει το concealer, παρόλο που δεν έχει αφήσει, είναι αρκετά καλό, είναι αρκετά σταθερό. Θα ξεκινήσω με την απόχρωση Nuke, ελπίζω να μην τη σκοτώνω, είναι αυτή εδώ. Και θα ξεκινήσω πατώντας το χρώμα στην εξωτερική γωνία. Με ταμποναριστές κινήσεις δουλεύω και όχι ακόμα με blending, για να μπορέσω να στοχεύσω την ένταση που θέλω, τέλος πάντων, στην εξωτερική γωνία, και αργότερα θα αρχίσω να μπλεντάρω, να κάνω δηλαδή τις κυκλικές κινήσεις. Πηγαίνω στην πάνω απόχρωση, η οποία ονομάζεται Showboat και είναι αυτή εδώ. Αρχίσω λοιπόν να κάνω blending εδώ πάνω, με αυτή την απόχρωση, προκειμένου να μαλακώσει λίγο την ένταση που έχει αυτό το πιο σκούρο πράσινο. Θα περάσω στην απόχρωση White Dough, η οποία είναι αυτή εδώ, και θα συνεχίσω με ένα άλλο καθαρό πινέλο, πάλι έτσι να πηγαίνω λίγο πιο πάνω, για να μπορέσω να κάνω ένα ombre αποτέλεσμα. Θα καταλήξω με το χρώμα έκσταση, το οποίο είναι αυτό εδώ. Δεν γνωρίζω τώρα αν θα κάνω βλακία ή όχι. Χριστέ μου πόσο έντονο είναι. Και θα αρχίσω να το εφαρμόζω πάνω ψηλά, όσο μου το επιτρέπει τέλος πάντων το μάτι μου.
παίρνω το 3 σε 1 canvas από την Technique και θα κάνω ένα cut crease. Δεν είμαι καθόλου καλή στα cut creases, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα το πετύχω. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να χρησιμοποιήσω την απόχρωση Peppermint, η οποία είναι αυτή εδώ και μιλάει στην καρδιά μου, αυτή εδώ. Θα πάρω το δάχτυλό μου και θα αρχίσω να ταμπονάρω. Περνάω στην απόχρωση The Hype, την οποία δεν την έχω χρησιμοποιήσει καθόλου, είναι αυτή εδώ πέρα, και θα πάω να οριοθετήσω λίγο το cut crease μου. Φεύγω λίγο από τα πράσινα και θα περάσω στο κίτρινο, το οποίο θέλω να το χρησιμοποιήσω στην εξωτερική γωνία για να δώσω λίγο έτσι μια αλφα φωτεινότητα. Οπότε παίρνω ένα flat πινελάκι και θα πάω εδώ. Στρέφω στο πράσινο και χτίζω λίγο εδώ για να μην φαίνεται άγρια η γραμμή μεταξύ του shimmer και του πράσινου, οπότε πάω λίγο έτσι ταμπονάρω εδώ πέρα. Πάω πάλι στην κίτρινη απόχρωση και περνάω εδώ και θα δώσω ένα ακόμα τσακ φωτεινότητας χρησιμοποιώντας την απόχρωση Fortune, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι τόσο μεγάλη παλέτα που δεν ξέρω και άμα φαίνεται. Είναι ένα κατάχρυσο χρώμα. Θα χρησιμοποιήσω... Θεέ μου! Θα χρησιμοποιήσω τον παράμεσό μου και θα πάω πάρα πολύ λίγο. Βασικά τι πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, παίρνω ένα καθαρό μαρμάντιλο και θα καθαρίσω λίγο την περιοχή από κάτω. Το έχω δοκιμάσει ως τώρα από αυτή την παλέτα, όντως είναι εκπληκτικό. Έχω να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν έχει καθόλου fallout, ότι τα χρώματα γράφουν αβίαστα και φαντάσου τι θαύματα θα κάνει άμα χρησιμοποιήσεις και μία βάση ματιών και όχι ένα κονσίλερ απλό που δεν γνωρίζεις καν αν κάνεις σαν βάση, όπως αυτό που χρησιμοποίησα. Πάντως, γενικά το αποτέλεσμα είναι εκθαμβωτικό. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το γράφει η κάμερα έτσι όπως το βλέπω εγώ στο καθρέφτη. Προς το παρόν λοιπόν πάρα πολύ καλά. Θα ασχοληθώ σε λίγο πάλι με την παλέτα για να κάνω και το κάτω μέρος του ματιού. Όπως επίσης κοιτάξτε κάποια σβησίματα και τα λοιπά τα θέλει εδώ πέρα. Δεν είναι τέλεια και άρτιο το μακιγιάζ. Λοιπόν, κάτσε να δω τι έχω τώρα. Δεν θυμάμαι καν και τι έχω. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά προϊόντα από την εταιρεία Technique. Καταρχάς έχει κυκλοφορήσει μια νέα σειρά. Έχει κυκλοφορήσει λοιπόν μια νέα σειρά η οποία είναι με βιταμίνη C. Έχω αυτό, αυτό, τρία προϊόντα, κάτσα νομίζω ότι είναι και ακόμα ένα. Έχει στο σύνολο τέσσερα προϊόντα τα οποία είναι με βιταμίνη C. Έχει την Translucent Finishing Powder. Η βιταμίνη C από ό,τι γνωρίζω έχει την τάση να κάνει το πρόσωπο να φαίνεται πιο λαμπερό. Έχει το Under Eye Brightener, αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε σίγουρα για να φωτίσει κάτω την περιοχή των ματιών. Έχει το Brightening Primer και έχει και το Brightening Boost, το οποίο είναι Illuminator. Θα ξεκινήσω προφανώς με το Brightening Primer. Α, έχει μία απόχρωση χρυσή. Και θα το εφαρμόσω σε όλο το πρόσωπο. Μυρίζει πορτοκάλι. Και δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά με έχει κάνει πιο λαμπερή και από τον ήλιο. Είναι κάτι σαν... πολύ παράξενο. Α, έχει μια απίστευτα κολλώδη υφή επίσης. Νομίζω ότι θα γίνεται αγαπημένο μου. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα προϊόντα. Θα περάσω και στο Under Eye Brightener, το οποίο είναι ένα προϊόν για κάτω από τα μάτια από ό,τι λέει. Α! Κονσίλερ είναι, μη μου πεις. Under Eye Brightener. Μάλλον είναι κονσίλερ αυτό. Είναι κονσίλερ το οποίο χρησιμοποιείται για να φωτίσει την περιοχή κάτω από τα μάτια. Δεν ξέρω αν έχει, πώς το λένε,
Δεν ξέρω αν έχει καλλιπτικότητα. Καλλιπτικότητα λέω, δεν ξέρω αν έχει κάλυψη. Έχει μια μέτρια κάλυψη, δεν είναι ουσιαστικά concealer, αλλά όντως φωτίζει την περιοχή κάτω τα μάτια και το βλέπω και στο monitor ότι φαίνεται αυτό. Στη συνέχεια θα περάσω σε foundation βασικά και μετά θα ασχοληθούμε με ό,τι άλλο έχω. Έχω ένα από την NYX, το Born to Glow, το Natural Radiant Foundation, το οποίο είναι στην απόκριση βανίλια. Έχω μία μικρή εντύπωση ότι δεν είναι... Και μόλις λάρωσα την μπλούζα μου, υπέροχα. Λευκή μπλούζα, foundation. Η δεύτερη μπλούζα που χαλάω μέσα σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό έτσι πως θα διαβάζω θα έχει ένα φυσικό φινίρισμα. Και εγώ θα ήθελα λίγο έτσι full κάλυψης, δεν ξέρω αν είναι επίσης σωστή απόχρωση. Θα την προτιμούσα ένα τσακ πιο λευκή βέβαια, αλλά εντάξει μην είμαστε και πλεονέκτες. Μ' αρέσει πάρα πολύ το foundation, αφήνει όντως μια φυσική όμως καλλυπτική αρκετά βάση. Το πρόσωπο μου όμως κολλάει αρκετά, σίγουρα θα χρειαστώ πούδρα, καλά ούτως ή άλλως θα έβαζα πούδρα γιατί έχω ένα σωρό πούδρες εδώ πέρα. Γιατί πέρα από την πούδρα με τη βιταμίνη C, έχω και από Technique επίσης την Rice Powder, η οποία είναι αυτή εδώ. Οι Rice Powders γενικά έχουν την τάση να είναι λίγο πιο ελαφριές και λαμπερές στο πρόσωπο και όχι πάρα πολύ matte και στεγνές. Κάτι το οποίο, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, με βολεύει πάρα πολύ σε πούδρα. Να μου αφήνει δηλαδή matte την επιδερμίδα, αλλά να ψιλογυαλίζω. Όπως επίσης, καλά, έχω και τρομερά highlighters τέλος πάντων. Και έχω επίσης από Sunkist το Fast Fix Setting Powder, το οποίο είναι αυτό εδώ, παιδιά, δεν ξέρω τι να πρωτοχρησιμοποιήσω τώρα. Λοιπόν, θα βάλω ένα τσάκ ακόμα εδώ για να φωτίσω, αφού τώρα έχω φορέσει το foundation, να φωτίσω λίγο αυτή την περιοχή. Προς το παρόν από όλα τα προϊόντα, αυτό εδώ πέρα, το brightener, είναι μακράν το αγαπημένο μου. Μου έχει κάνει τρομερό μπλερ στα μάτια και πολύ ωραία φωτεινότητα. Για κάτω από τα μάτια θα χρησιμοποιήσω την Fast Fix Setting Powder. Είναι η πρώτη setting powder η οποία κυκλοφορεί από την εταιρεία Sunkist. Η πούδρα φαίνεται πάρα πολύ λεπτόρευστη και πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό αυτό. Θα δούμε βέβαια και κάνει flashback και όλα τα σχετικά. Θα μπονάρω ξανά την περιοχή κάτω από τα μάτια για να βεβαιωθώ ότι δεν έχω περιττή ποσότητα. Και με το σφουγγαράκι μου πάω και πιέζω εδώ. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι τελευταία έχω καταργήσει τις setting powders γιατί θεωρώ ότι μου αφήνουν έτσι ένα πιο στεγνό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά σήμερα λόγω του βίντεο και επειδή θέλω να δοκιμάσω ίσως κάτι πιο ελαφρύ, ίσως κάτι να με βολέψει, θα βάλω αρκετές πούδρες, αλλά γενικά στην καθημερινότητά μου όσες φορές κάνω μακιγιάς δεν χρησιμοποιώ πούδρες. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και διακρίνω έχει κάνει ένα τρομερό μπλερ κάτω από τα μάτια, το οποίο πιστεύω ότι είναι αρκετά ευδιάκριτο. Δεν έχει ίχνος flashback, αυτή τη στιγμή μου χτυπάνε φώτα στούντιο, οπότε είναι τουλάχιστον αντικειμενικό αυτό. Δεν έχω φυσικό φως για να το ξεγελάσει, γιατί σε φυσικό φως μερικές φορές δεν φαίνεται το flashback, φαίνεται μόνο αν έχεις πολύ λευκό φως στοχευμένο πάνω σου. Και για το δίπλα το μάτι θα χρησιμοποιήσω τη Technique, τη Vitamin C πούδρα. Αυτή είναι έτσι, λογικά κάνεις... Και πάμε να δούμε τι κάνει αυτή. Αυτή από ό,τι βλέπεις είναι πολύ πιο λευκή, όχι λευκή, πιο πηχτή, να το πω έτσι, πούδρα σεταρίσματος και κατευθείαν αντιλαμβάνεσαι και νομίζω ότι είναι αρκετά ευδιάκριτο το γεγονός ότι έχει φωτίσει πιο πολύ το σημείο κάτω από τα μάτια μου σε αντίθεση από αυτή τη μεριά που είναι λίγο πιο έτσι, όχι μουντό, δεν είναι τόσο λευκό. Παρ' όλα αυτά από ό,τι βλέπω και αυτή έχει flashback, όπως επίσης βλέπω ότι μου έχει κάνει και πάρα πολύ καλό μπλε και συγκεκριμένη κάτι περίοχη των ματιών. Λοιπόν, τώρα για να μην έχω πιο θαμπή μεριά και πιο φωτεινή, θα πάω λίγο και θα προσθέσω από την πούδρα της Vitamin C και από αυτή τη μεριά για να φέρω λίγο σε μια σωστή έτσι, ισορροπία τις δύο μεριές. Παίρνω ό,τι ίσως έχει περισσέψει από την περιοχή κάτω τα μάτια και περνάω στην τελευταία πούδρα, την οποία θα την εφαρμόσω σε όλο το πρόσωπο, καθώς είναι η Rice Powder, η οποία σας έδειξα πριν, αυτή εδώ. Θα πάω λίγο σε αυτό το σημείο που δεν θα με επηρεάσει και πάρα πολύ. Όχι, δεν με σκουραίνει, πολύ θετικό αυτό. Και θα την πονάρω όλο μου το πρόσωπο. Είναι ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα. Είναι μια πούδρα η οποία θα πάρει τη λιπαρότητα που έχει το πρόσωπό σου, αλλά δεν θα σε κάνει εντελώς ματ, χαρτί, ξηρή. Οπότε για ξηρές επιδερμίδες πιστεύω ότι είναι ιδανική. Και για λιπαρές βασικά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχω μια κάποια διαφορά από το λαιμό μου, αλλά προφανώς εδώ πέρα είμαι
εντελώς άβαφη, το πρόσωπο μου το αισθάνομαι πάρα πολύ σταθερό. Θα περάσω παρόλα αυτά να του δώσω λίγο μια ανάσα, μια πνοή, γιατί βάλαμε και 800 πούδρες, σε ένα προϊόν από εταιρεία Lunar. Είναι μια νέα εταιρεία την οποία έφερε το Μόντο Κοσμέτικο. Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα από αυτήν την εταιρεία. Έχω δύο προϊόντα. Το ένα προϊόν είναι αυτό, το οποίο είναι το Moisture Setting Spray, δηλαδή είναι ένα setting spray το οποίο θα σου δώσει λίγη ενυδάτωση κτλ. Ή θα έχει το εφέ του ενυδατικού, και ψάχνω τόση ώρα το επόμενο που θα σας δείξω. Το βρήκα λοιπόν. Και έχω επίσης και το Makeup Primer, το οποίο δεν το χρησιμοποίησα γιατί επέλεξα να δοκιμάσω τη Technique. Αυτό λοιπόν σε μελλοντικό βίντεο ή ίσως στο Instagram που σας κάνω update θα το χρησιμοποιήσω. Τώρα λοιπόν θα πάω σε αυτό εδώ πέρα για να δώσω, όπως σας είπα, μια πνοή στο πρόσωπό μου. Θα καλύψω όμως το σημείο των ματιών γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα με τα μάτια. Ένα τσακ φαίνομαι λίγο έτσι, να, ίσως φαίνεται εδώ στα ψηλά σημεία ότι λίγο επανέφερε την υγρασία στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, ο χαμός εδώ πέρα. Θα ξεκινήσω με το χρώμα που χρησιμοποίησα στην εξωτερική γωνία, το σκούρο, το πράσινο, και θα πάω εδώ πέρα να ενώσω την πάνω εξωτερική γωνία με την κάτω εξωτερική γωνία και θα το φέρω ελαφρώς προς τα μέσα. Είναι απίστευτος ο τρόπος που γράφουν τα χρώματα, δεν έχω ζοριστεί καθόλου μα καθόλου. Λοιπόν, θα περάσω σε αυτό το πινέλο με το οποίο χρησιμοποίησα τη λαχανή απόχρωση, η οποία ονομάζεται Έκσταση, είναι αυτή εδώ, και θα πάω να περάσω και το σημείο αυτό που μόλις έβαψα, αλλά λίγο πιο κάτω και πολύ απαλά, και θα το φέρω και εσωτερικά του ματιού. Πω στη κίτρινη απόχρωση και θα στοχεύσω εσωτερικά. Θα πάρω ένα πινελάκι καθαρό και θα αρχίσω λίγο εδώ πέρα να το σβήνω, πολύ όμως τσούμπαλα, δηλαδή δεν θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο τώρα, ή θα το χαλάσω ή θα το βελτιώσω. Θα πάρω την απόχρωση Pillow Talk, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι μία πολύ πολύ ανοιχτόχρωμη ροζ. Τώρα θα μου πεις τι πας να κάνεις, Γιάννα. Θα πάρω ένα flat πινέλο και θα βάλω αυτή την απόχρωση στο εσωτερικό του ματιού. Τώρα, θα περάσω σε ένα προϊόν από Sunkist, πριν περάσω στη μάσκαρα, το οποίο ονομάζεται Lash and Line. Πρόκειται για μία μάσκαρα και eyeliner, 2-1 δηλαδή. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί με αυτό, αλλά θα τα ανοίξω τώρα για να δούμε. Έχουμε λοιπόν το εσωτερικό άνοιγμα στο οποίο έχει τη μάσκαρα, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε σε λίγο, και από την πάνω μεριά έχει το eyeliner. Είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, με πάρα μα πάρα πολύ προσοχή θα πάω λοιπόν και θα βάλω λίγο eyeliner, χωρίς όμως να κάνω eyeliner. Θα βάλω λίγο eyeliner μόνο και μόνο για να βάλω μετά τη ψεύτικη βλεφαρίδα. Όταν βάζετε eyeliner και εσείς δεν αναπνέετε. Μόνο εγώ το παθαίνω. Λοιπόν, παιδιά, το eyeliner είναι τέλειο. Θα μπορούσα άνετα να το κρατήσω και έτσι. Έχω μείνει τρομερά ευχαριστημένη και πιστεύω ότι θα στρώσω πολύ καλύτερα και η μάσκαρα που θα βάλω τώρα και αργότερα οι ψεύτικες βλεφαρίδες, γιατί μόνο θα βάλω ψεύτικη βλεφαρίδα με το κομμάτι που έχω κάνει. Από τη μία μεριά θα χρησιμοποιήσω αυτήν και από την άλλη μεριά θα χρησιμοποιήσω πάλι από σαν και στη μία νέα μάσκαρα, η οποία ονομάζεται Showtime Lash Mascara. Η οποία είναι αυτή εδώ. Να σας πω τώρα διαφορές που έχουν τα βουρτσάκια. Λοιπόν, αυτή έχει ένα καμπυλωτό βουρτσάκι, κάνει αυτό το έτσι σαν το φιστίκι Αιγίνης. Όχι Αιγίνης. Πιο φυστική είναι, τέλος πάντων. Και αυτό έχει επίσης σιλικονοχοσπούλη, αλλά έχει διαφορετική, αλλά έχει διαφορετικό σχήμα. Λοιπόν. Αυτή είναι περισσότερο για όγκο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να φανεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί. Είναι περισσότερο για όγκο παρά για μάκρος. Ενώ αυτή είναι ξεκάθαρα για μάκρος. Τώρα θα κλείσω την ωραιότητη κάμερα μου και θα βάλω ψεύτικες λεφαρίδες off camera. Θα χρησιμοποιήσω από Gel Eyelashes το Steel Iris. Είναι αρκετά δραματικές αλλά υποφερτές για τα δικά μου τα γούστα. Και θα επιστρέψω να ολοκληρώσουμε το υπόλοιπο πρόσωπο. Καθώς δεν έχω κάτι καινούργιο σε bronzer, θα χρησιμοποιήσω την παλέτα από Wycon, αυτή εδώ που μοιάζει πάρα πολύ με τη Kat Von D την παλέτα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παλετούλα και έχει και πολύ ωραίο χρωματάκι. Αυτό εδώ πέρα το οποίο χρησιμοποιώ είναι ψυχρό και βοηθάει πάρα πολύ έτσι ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, οπότε θα πάω με αυτό να κάνω λίγο έτσι
τα κοψίματά μου, όχι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα θέλω να περάσω να δώσω λάμψη στο πρόσωπο και γι' αυτό το λόγο έχω τρία προϊόντα. Το ένα σας το έδειξα στην αρχή και είναι από Technique, από τη σειρά Vitamin C, το οποίο αναφέρει ότι είναι Brightening Boost, το οποίο όμως θα το δοκιμάσω λίγο πρώτα στο χέρι μου να δω. Oh, ναι. Και βγήκε όλη αυτή η ποσότητα η οποία είναι εντελώς άχρηστη. Λοιπόν, θα πάρω με το σφουγγαράκι μου λίγη ποσότητα, θα την ταμπονάρω στο χέρι μου και ευκαιρία να δούμε λίγο και πώς γράφει στο χέρι. Αφήνει αυτή την glow from within λάμψη και θα πάω αρχικά να ταμπονάρω σε αυτό το σημείο και αφήνει ακριβώς το αποτέλεσμα το φυσικό που επιθυμώ. Δες κατευθείαν πως έχει αλλάξει όλο το μακιγιάζ. Λοιπόν, μια μικρή παρένθεση να πω λίγο ότι όλη η σειρά της Technique, η Vitamin C, με έχει αφήσει άναυδη. Μου αρέσει πάρα πολύ ό,τι έχω χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω, τρομερά ευχαριστημένη. Έχω όμως ακόμα δύο highlighters, τώρα θα γίνει εδώ πέρα της πυγολαμπίδας. Είναι και τα δύο από Sunkist, το πρώτο είναι το Butter Glow Velvet Highlighter και το δεύτερο είναι το Moonlit Glow, επίσης από Sunkist, είναι τσουκ αυτό εδώ. Θα περάσω στο πιο σαμπανιζέ, το οποίο είναι το Butter Glow, και θα το εφαρμόσω αυτή τη μεριά. Από ό,τι βλέπετε αφήνει ένα πάρα πολύ ωραίο σαμπανιζέ, όχι κατάλευκο να κάνει μπαμ highlighter. Και το Moonlit Glow, το οποίο είναι το πιο ροζ, θα το εφαρμόσω από αυτή τη μεριά. Και το ροζ από ό,τι βλέπετε είναι ξεκάθαρα πιο έντονο, πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Οπότε καλύψαμε κάθε ανάγκη, έτσι, και το ήπιο highlighter και το πιο έντονο, το εντυπωσιακό. Περνάω σε ρούζ και έχω από Sunkist το Hello Cheeky Baked Blusher, το οποίο έχει μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση, πιστεύω ότι θα είναι ιδανική για το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Παίρνω ένα πινέλο τυχαίο και θα πάω να κάνω αυτό που μου έδειξαν μια μέρα που είχα πάει στα Sephora για την κυκλοφορία του νέου αρώματος, το Black Opium, το οποίο είναι το Neon, το οποίο είναι απίστευτα, απίστευτα ωραίο άρωμα. Και μου έδειξαν τέλος πάντων ότι το ρουζ πλέον φοριέται έτσι λίγο, κάνει ένα μισοφέγγαρο για να φαίνεται λίγο έτσι πιο φυσικό, αυτή είναι η νέα τάση. Οπότε αυτό θα κάνω και εγώ τώρα. Προφανώς δεν μπορώ να το φέρω πολύ μέσα γιατί έχω βάψει το μάτι μου, αλλά έχει αυτό το αποτέλεσμα. Το ρούζι είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι τόσο όσο. Αυτό το πράγμα όταν γίνεται με νευριάζει πάρα πολύ. Sorry, δεν ξέρω πόση ώρα το βλέπετε. Και θα πάρω το χρώμα Fairplay, το οποίο θα το εφαρμόσω στα inner corners μου. Και θα περάσω στα χείλη. Θα κάνω κάτι πάρα πολύ τολμηρό. Έχω δύο προϊόντα από Technique επίσης, είναι Lip Kits, τα οποία έχουν το μολύβι και το αντίστοιχο χρώμα σε gloss. Και σκέφτομαι να βάλω αυτό εδώ πέρα. Γιατί έτσι, γιόλο. Όχι. Μου το κάνει λίγο πιο nude, εγώ θέλω να το κάνω πολύ φλούο. Οπότε τα ξεβάφω λίγο. Το κραγιόν εντωμεταξύ που επέλεξα έχει τα χρώματα ακριβώς που φοράω πάνω μου. Είναι από Pixi και είναι ένα απίστευτα όμορφο ροζάκι, το οποίο ονομάζεται Pleasing Pink και είναι matte εντελώς. Και είναι matte εντελώς. Παιδιά, έχω ενθουσιαστεί με το μακιγιάζ μου, δεν έχω βάλει τίποτα το οποίο να μην μου άρεσε. Πείτε με υπερβολική, πείτε με, δεν ξέρω, πολύ χαρούμενη σήμερα. Μου έχουν αρέσει όλα και ειδικά στην τιμή τους. Περνάω στο τελευταίο προϊόν, το οποίο είναι από Technique πάλι. Πρόκειται για το Dewy Setting Spray. Πάμε να σετάρουμε όλο μας το πρόσωπο. Θα προσπαθήσω λίγο να καλύψω απλά. Μυρίζει καρύδα. Θα πεθάνω. Και έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη. Πω πω, αυτό το βάζεις και για άρωμα εσύ. Αυτό είναι ολοκληρωμένο το μακιγιάζ. Θέλω οπωσδήποτε να μου πείτε πώς σας φαίνεται. Εγώ προσωπικά το βλέπω στο καθρέφτη και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Παρόλο που δεν είναι πάρα πολύ απλό.
και καθημερινό, αλλά όπως και να έχει, ήθελα λίγο έτσι να με έχει πιάσει μια δημιουργικότητα. Τέλος πάντων, να κάνω κάτι διαφορετικό και όχι με κοκκινοπές αποχρώσεις. Λοιπόν, έχω καταευχαριστηθεί όλα τα προϊόντα. Σας μιλάω με απόλυτη ειλικρινία. Δεν ξέρω αν έχω ξαναδοκιμάσει σε πρώτες εντυπώσεις να κάνω βίντεο τέλος πάντων και να έχω δοκιμάσει τόσο καλά προϊόντα. Να μου αρέσουν τόσο πολύ δηλαδή και να μην έχω έτσι την παραμικρή αμφιβολία. Αυτά λοιπόν, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα σε νέο βίντεο. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα κάτω στα σχόλια. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα εννοείται τα βρίσκεται αναλυτικά κάτω στο κουτί περιγραφής. Φιλάκια, φιλάκια, φεύγω, πάω στην κόρη μου.